Έφτασαν και στην πηγή αστυνομικοί και άνδρες του ΔΟΕ Αττικής που είχαν βάλει στο στόχαστρο το κύκλωμα του παραεμπορίου και διάθεσης απομιμητικών προϊόντων στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες. Μετά τις επανειλημμένες εφόδους σε επιχειρήσεις και αποθήκες τον περασμένο Απρίλιο και τις συλλήψεις επιχειρηματιών, η συντονισμένη έρευνα της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης και τον ράμπο της επιχειρησιακής διεύθυνσης του ΔΟΕ Αττικής εντοπίστηκε, όπως φαίνεται, η κεντρική αποθήκη τροφοδοσίας του συγκεκριμένου κυκλώματος, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κατασχέθηκαν πάνω από 57.000 είδη. Υποδήματα ιδιοχυσμού, αξεσουάρ και κάθε είδους αντικείμενα με την επωνυμία διάφορων εταιριών, οι οποίες ενώπιον των διοκτικών αρχών δηλώνουν ότι τα διαφυγόντα κέρδη από τη διακίνησή τους αγγίζουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Να φτάσουν στην άκρη του νήματος, καλούν τις διοκτικές αρχές οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων που καταγγέλουν το παρεμπόριο και τις καταστροφικές συνέπειες για τους νόμιμους επιχειρηματίες. Το μόνο σίγουρο ότι πλήττεται και οι συνάδελφοι, πλήττεται και το με τη διαφυγή, το φορολογική διαφυγή που υπάρχει. Σίγουρα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Αλλά εσείς, όπως θα δείτε, κάποιος ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και είναι τόσο πολλά προϊόντα τα οποία είναι παράνομα και να μιλάμε για ένα τέτοιο νούμερο, ένα τέτοιο ποσό διαφυγόντα και είναι 9 εκατομμυρίων. Δηλαδή αυτά, δεν νομίζω ότι ένας στο τέλος αυτός ο τελικός αποδέχτης είναι αυτός που είναι και ο υπαίτιος. Η έφοδος έγινε σε αποθηκευτικό χώρο σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, τον οποίο κατέχουν και χρησιμοποιούν ένα 47χρονος και ένα 44χρονος, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν καθώς έχει παρέλθει το αυτόφορο. Όμως σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους κατηγορουμένους είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο ενέχεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε τους προηγούμενους μήνες μετά τις πρώτες καταλυτικές εφόδους των διοκτικών αρχών σε αποθήκες και επιχειρήσεις στην περιοχή του Ηρακλείου, όπου είχαν αποκαλυφθεί ποσότητες μαμούθ από προϊόντα απομίμησης. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, τα προβλήματα με το παραεμπόριο είναι τεράστια, πρέπει να αντιμετωπιστούν και εμείς προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Καλό είναι να γίνονται και να υπάρχει αυτή η προσοχή και ο μηχανισμός να λειτουργήσει και να δράσει ακόμα πιο κέρια και στοχευμένα. Όπως είπαμε, στην πηγή διέλευσης και όχι στο τελικό αποδέχτη, που προσαρμόζεται και ο τελικός αποδέχτης, σας είπα, είτε καθοδηγείται προς τα εκεί σε αυτήν την κατεύθυνση του να αγοράσει ένα προϊόν το οποίο δεν είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης και παραποιημένο βέβαια. Συνολικά κατασχέθηκαν 57.018 προϊόντα απομίμησης. Το τεράστιο φορτίο με τα προϊόντα μεταφέρθηκε αρχικά στο τελωνείο του Ηρακλείου και από εκεί μεταλήκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΔΟΕ στην Αθήνα για άμεση καταστροφή, όπως προβλέπεται για τα απομιμητικά προϊόντα. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε συνεργασία με την επιχειρησιακή διεύθυνση του ΔΟΕ Αττικής.